Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα 17 Μαΐου μαζί στις 3 η επικαιρότητα, οι προεκτάσεις επικαιρότητας. Θα δούμε και σήμερα τα σημαντικότερα θέματα όπως προκύπτουν μέσα από τις διεθνείς εξελίξεις. Αυτά τα οποία συμβαίνουν και αφορούν βεβαίως την χώρα μας. Θα λέει κανείς ότι το μείζον έχει να κάνει με την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στις ΗΠΑ. Σήμερα έχουμε και την πολύ σημαντική ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο. Βεβαίως, αυτά τα οποία συμβαίνουν εντός της χώρας, αυτά τα οποία συμβαίνουν στο Νότιο Αιγαίο, ιδιαίτερα στα Δωδεκανήσα. 6.51 από το κανάλι της Κοσμοτέ, 10.23 από το κανάλι της Ντίτζεα και βεβαίως μέσα από το διαδίκτυο www.aegeotv.gr υπάρχει πάντα η εφαρμογή του live streaming. Σήμερα λοιπόν η ιστορική ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο. Επίσης στην Ρόδο, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης Πάνος Αλεξανδρής για το χτιματολόγιο αλλά και για το δικαστικό μέγαρο. Εγκρίθηκε η μελέτη αποκατάστασης της νέας αγοράς και βεβαίως υπάρχουν και άλλα θέματα που θα δούμε στην συνέχεια. Όμως το μείζον έχει να κάνει με την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ. Είμαστε σε εξέλιξη αυτού του διημέρου. Εάν δεν απατώμε, στις 16:40 έχουμε και την ιστορική ομιλία, λέω ιστορική γιατί πρώτη φορά γίνεται, του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο. Οπότε θα αξιοποιήσουμε αυτή την δυνατότητα που μας δίνεται να συνομιλήσουμε τον κύριο Χαράλαμπο Τσαρδανίδη. Ο κύριος Τσαρδανίδης είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και βεβαίως διευθυντής στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που μας δίνεται για μια ακόμη φορά η δυνατότητα να μιλήσουμε με τον κύριο καθηγητή. Ευχαριστούμε θερμά και κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρότασης. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω από την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού, γιατί διάβασα προημερών το άρθρο το οποίο γράψατε, δημοσιεύθηκε στα νέα και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί εσείς είχατε τον τίτλο «Τι πρέπει και δεν πρέπει να περιμένουμε» από το ραντεβού στο Λευκό Οίκο και νομίζω ότι ήδη έχουμε μία πρώτη διαμορφωμένη εικόνα, οπότε να σας ακούσουμε, νομίζω έχει πολύ μεγάλη σημασία και αξία. Ναι, βέβαια. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι ελέγχθη πίσω από τις πόρτες μετά την αποχώρηση των δημοσιογράφων στο Oval Office του Λευκού Οίκου. Παραδείγματος χάρη, δεν ξέρουμε κατά πόσον η Αμερική ανταποκρίθηκε στις πληροφόρηση, θα έλεγα, στην ενημέρωση την οποία έκανε ο Πρωθυπουργός για τις τουρκικές παραβάσεις, παραβιάσεις και υπερπτήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά. Οι πληροφορίες δείχνουν ότι του έδειξε και ένα χάρτη της γαλάζιας πατρίδας, ούτως ώστε να δείξει ακριβώς μέσα στο πλαίσιο βέβαια και της συμπεριφοράς της Τουρκίας προς την Ουκρανία, ότι η Τουρκία δεν ξέρουμε κατά πόσον είναι αξιόπιστος σύμμαχος, σε ποια έκταση είναι αξιόπιστος σύμμαχος. Δεν την ξέρουμε την αντίδραση των ΗΠΑ, εικάζω, δεν είμαι σίγουρος, ότι θα άκουσε με πολύ μεγάλη κατανόηση τις παρατηρήσεις του κυρίου Μητσοτάκη, αλλά πάνω σε αυτό το θέμα, σε αυτή τη φάση, τι θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, είμαι λίγο επιφυλακτικός μέσα σε ένα πλαίσιο ενός πολέμου, ο οποίος ακόμα διεξάγεται και στο οποίο η Τουρκία μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο. Μέχρι στιγμής προσπαθεί να τον παίξει, δεν τον έχει παίξει, εννοώ τον διαμεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα στους πολέμους. Φαντάζομαι ότι αυτή την δυνατότητα που έχουμε τώρα είναι να δούμε τι δίδεται και από την κυβέρνηση ως πληροφόρηση και βεβαίως μέχρι να υπάρξει, που δεν νομίζω, πιο μεγάλη σαφήνεια σε αυτά που σωστά είπατε ότι συζητήθηκαν πίσω από τις πόρτες. Άρα νομίζω ότι καλώς κρατάτε μία επιφύλαξη. Που είναι πολύ σημαντική, γιατί μέσα από το Κογκρέσο θα περάσουν οποιαδήποτε προγράμματα στα οποία η Τουρκία θα μπορεί τα F-16 ένα μέρος τουλάχιστον να τα εκμοντερνήσει ή ακόμα και για την αγορά μιας νέας παραγγελίας F-16. Αυτό εξαρτάται από το Κογκρέσο, γιατί όπως ξέρετε το Κογκρέσο έχει επιβάλει κυρώσεις στην Τουρκία για τη συμπεριφορά της και τη σχέση της με τη Ρωσία, κυρίως με την αγορά προμήθειας του συστήματος S-400. Άρα έχουμε αυτή την ευκαιρία να επηρεάσουμε προς την κατεύθυνση την οποία θέλουμε εμείς τους βουλευτές και τους ανθρώπους του Κογκρέσου, κυρίως στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας.
Ναι. Επιστρέφοντας σε αυτό το άρθρο το οποίο γράψατε εσείς, τι πρέπει να περιμένουμε, δηλαδή εννοώ τι είναι φυσιολογικό, διότι καλό είναι να έχουμε χαμηλά τον δείκτη των προσδοκιών από την επίσκεψη. Ναι, εννοείται γενικά για το θέμα αυτό ή γενικότερα? Όχι, για γενικότερα για τα θέματα τα οποία μπαίνουν σε αυτή την διαπραγμάτευση, συζήτηση, ναι, επίσκεψη. Και μόνο το γεγονός ότι έγινε η επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη και βλέπετε την υποδοχή που του επιφυλάχθηκε με τις δεξιώσεις, έστω και αυτές είχαν αναβληθεί λόγω του κορονοϊού για την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, βλέπετε ότι ποτέ δεν ήταν καλύτερες οι σχέσεις των ΗΠΑ με την Ελλάδα, καθώς η Ελλάδα θεωρεί ως την Ελλάδα, ως, οι Ηνωμένες Πολιτείες, συγχωρείτε, θεωρούν την Ελλάδα ως ένα βασικό προπύργιο της πολιτικής τους στην Ανατολική Μεσόγειο και τώρα πια όχι μόνο προς την Νοτιοανατολική Ευρώπη, θα έλεγα όμως και προς ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου της Ουκρανίας. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι το γεγονός ότι είναι κλειστά τα στενά και αυτή τη στιγμή όχι μόνο για τα ρωσικά πολεμικά πλοία, αλλά για τα αμερικανικά πολεμικά πλοία, δίνει τη δυνατότητα στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης να αξιοποιηθεί πολύ περισσότερο και να υπογραμμίσει η παρουσία και τις αμερικανικές βάσεις, αλλά και το γεγονός ότι μπορεί να γίνει ενίσχυση με άνδρες και στρατιώτες και με στρατεύματα, αλλά και με πολεμικό εφοδιασμό ακόμα και της Ουκρανίας, της Ρουμανίας, της Μολδαβίας και άλλων ανατολικοευρωπαϊκών κρατών, Πολωνίας, δίνει τη δυνατότητα λοιπόν στην Ελλάδα να φανεί ο γεωστρατηγικός της ρόλος, γιατί συνέχεια εμείς διαμαρτυρόμεθα και στις Ηνωμένες Πολιτείες και μεταξύ μας, θα έλεγα ότι η Τουρκία έχει ένα τεράστιο γεωπολιτικό ρόλο και αν είναι να διαλέξουν ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, θα διαλέξουν την Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό νομίζω τώρα πια δεν είναι τόσο ακριβές και ο γεωπολιτικός, γεωστρατηγικός και γεωοικονομικός ρόλος της Ελλάδος αναβαθμίζεται. Είχε αναβαθμιστεί βέβαια παλιά, αλλά λόγω και της Ουκρανίας σε αυτό το συγκεκριμένο πεδίο δράσης αναβαθμίζεται, καθώς επίσης και το γεγονός ότι χρειάζεται η Αλεξανδρούπολη, ο αγωγός που περνάει από την Τουρκία στην Ελλάδα, ο ΤΑΠ και οι κάθετοι διάδρομοι θα δώσουν εναλλακτική λύση, κυρίως στη Βουλγαρία ήδη δίνουνε, διοχετεύεται φυσικό αέριο στη Βουλγαρία από την Ελλάδα, αλλά μελλοντικά και προς την Βόρεια Μακεδονία με την κατασκευή ενός αντίστοιχου αγωγού και επίσης στο μέλλον και προς τη Σερβία. Άρα η Ελλάδα από αυτή την πλευρά γίνεται ένας διαμετοκομιστικός παίκτης φυσικού αερίου, όχι τόσο των διαστάσεων τώρα αυτό που έχει η Τουρκία αναμφίβολα, αλλά αναβαθμίζει τη θέση της σίγουρα. Εδώ ήθελα να σταθώ, δηλαδή από τη μία έχουμε αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας μας και βεβαίως με αφορμή αυτό που λέτε και με την κυριοθεσία συμφωνία πριν από λίγες ημέρες από την Βουλή. Από την άλλη όμως θα πρέπει να είμαστε λίγο ρεαλιστές ως προς την αντιμετώπιση των Αμερικανών απέναντι στην Τουρκία. Δεν θα τις γυρίσουν την πλάτη ουδέποτε οι Αμερικανοί. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι κάτι ιδιαίτερα σαφές στην εθνική ελληνική εξωτερική πολιτική. Ναι, το ουδέποτε τουλάχιστον εγώ δεν συνηθίζω. Στις διεθνείς σχέσεις μάλλον, στην διεθνή πολιτική, ναι, έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα να εξελίσσονται χωρίς να το γνωρίζουμε. Αλλά σίγουρα δεν θα τις γυρίσουν την πλάτη και δεν είναι, στις ΗΠΑ δεν πρέπει να την βλέπουμε σαν ένα συγκροτημένο σύνολο. Υπάρχουν πολλοί διαμορφωτές αποφάσεων, υπάρχει το Κογκρέσο που έχει τη δικιά του εξουσία, υπάρχει το State Department που βλέπει σε συνέχεια τα τουρκικά συμφέροντα, είναι τα εσωτερικά εκλογικά ζητήματα τα οποία απασχολούν την εκτελεστική εξουσία και τον πρόεδρο Biden, ο οποίος έχει μια σημαντική αναμέτρηση στις ενδιάμεσες εκλογές για την ανανέωση του Κογκρέσου. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Και μπορεί να υπάρχουν από διαφορετικές πλευρές διαφορετικές εισηγήσεις κατά πώς θα πρέπει να αναβαθμιστεί η σχέση της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά εν πάση περιπτώσει σίγουρα, βλέποντάς το όπως λέτε και εσείς ρεαλιστικά, δεν νομίζω ότι θα τις γυρίσουν την πλάτη, θα προσπαθήσουν να βρουν τρόπους. Αλλά ξέρετε, εκνευρίζονται πάρα πολύ και μέσα στο State Department και υπό
θέτω και στην Αμερικανική Διοίκηση συνολικά, αλλά και στο Κογκρέσο, με τη συμπεριφορά αυτή της Τουρκίας σε σχέση με την διεύρυνση του ΝΑΤΟ με την Σουηδία και τη Φιλανδία. Είμαι σίγουρος ότι ο εκνευρισμός αυτό αφορά και πάρα πολλούς Ευρωπαίους, ανεξάρτητα αν δεν το εκδηλώνουν άμεσα, όπως ο Γενικός Γραμματέας, ο οποίος λέει υπάρχει κάποια κατανόηση προς τη θέση της Τουρκίας, η οποία επιδιώκει να κάνει ένα παζάρι. Αλλά η συμπεριφορά της Τουρκίας το 2020 το καλοκαίρι στην Ανατολική Μεσόγειο, το γεγονός ότι δεν έχει επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία, το γεγονός ότι φέρνει εμπόδια για τη διεύρυνση της Σουηδίας και της Φιλανδίας, δεν λειτουργούν, νομίζω, μεσοπρόθεσμα τουλάχιστον προς όφελος της Τουρκίας. Από την άλλη, βεβαίως, κύριε καθηγητά, η Τουρκία έχει πάντα μία σταθερή σχέση, εάν μπορεί κανείς να το θέσει έτσι, με την λεγόμενη απειλή ή εντός εισαγωγικών εκβιασμούς ή με βάση τον πολιτικό όρο το λεγόμενο βέτο. Δεν ήταν αναμενόμενο ότι για μία ακόμη φορά θα αρχίσουν τα παζάρια? Δεν είμαι τόσο σίγουρος εάν ήταν αναμενόμενο από τους Ευρωπαίους. Από τους Τούρκους ίσως να μην ήταν αναμενόμενο. Και δεν ήταν σίγουρο η Σουηδία και η Φιλανδία, τουλάχιστον η Σουηδία, θα ακολουθούσε τόσο γρήγορα τη Φιλανδία στην υποβολή της ένταξης. Γιατί η Σουηδία έχει μια πατροπαράδοτη ουδετεροφιλία, ουδετερότητα μάλλον, ενεργή ουδετερότητα μάλιστα, δηλαδή δεν της το έχουν επιβάλει όπως ήταν στη Φιλανδία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχει ικανότατη βιομηχανική στρατιωτική βάση και στρατό. Και αυτό ίσως να μην το περιμένανε πολύ, ούτε ίσως και η ίδια η Σουηδία. Αλλά η συμπεριφορά του Πούτιν και η εισβολή στην Ουκρανία τους έκανε να ακολουθήσουν την υποψηφιότητα, παρόλο που και οι δύο χώρες εδώ και χρόνια συνεργάζονται στενά με τον ΝΑΤΟ. Δεν είναι κάτι που είναι κρυφό εξάλλου. Αλλά για την υποψηφιότητα πολλοί δεν θα το περίμεναν, οπότε δεν θα περίμεναν και την, τόσο γρήγορα εννοώ, και την αντίδραση αυτής της Τουρκίας, η οποία έχει και εκλογές του χρόνου και ο Ερντογάν κάτι πρέπει να δείξει, παραδείγματος χάρη μια υποχώρηση ή μια διατύπωση από τη μεριά της Σουηδίας και της Φιλανδίας ότι δεν υποστηρίζει την τρομοκρατία, γιατί δεν νομίζω ότι θα επιδιώξει να γίνει αυτό το οποίο θέλει η Τουρκία, δηλαδή οι λεγόμενοι τρομοκράτες του ΠΚΚ από τη μεριά της Τουρκίας θα μπορούν να εκδοθούν παραβιάζοντας αποφάσεις δικαστηρίων της Σουηδίας και της Φιλανδίας. Ζητάει όσο το δυνατόν περισσότερα, όπως και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, για να πάρει κάποιες δεσμεύσεις που μπορεί να τον ικανοποιήσουν ως προς το εσωτερικό παιχνίδι της Τουρκίας. Μάλιστα. Τώρα, για ένα θέμα το οποίο κατά καιρούς εμείς είχαμε σηκώσει πάρα πολύ ψηλά, υπήρχε και μία προσδοκία για τον περίφημο αγωγό του EastMed. Να το λησμονήσουμε, να το ξεχάσουμε, να πάμε ένα βήμα μπροστά ή θεωρείτε ότι ενδεχομένως να υπάρχει μία πιθανότητα να ενεργοποιηθεί λίγο διαφορετικά αυτό το περίφημο σχέδιο του αγωγού? Όπως σας είπα και προηγουμένως, ποτέ μιλες ποτέ. Δηλαδή, ναι, παρότι φαίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με ένα non-paper, αλλά και με τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών που έκανε επισκέψεις, που δεν μας ενδιαφέρουν πια η αγωγή φυσικού αερίου, μας ενδιαφέρει περισσότερο η μεταφορά LNG και τα ηλεκτρικά καλώδια. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι τίθεται στον πάγο και ένας αγωγός που θα πηγαίνει από το Ισραήλ στην Τουρκία, γιατί και αυτός αγωγός θα είναι. Αφήστε που πρέπει πρώτα να λυθεί το Κυπριακό ουσιαστικά για να προχωρήσει το Ισραήλ σε μια τέτοια κατεύθυνση. Θα πρέπει λοιπόν να σίγουρα απομακρύνεται. Τα μειονεκτήματα εξακολουθούν να υπάρχουν. Δεν βλέπω οι διεθνείς εταιρείες οι οποίες θα βάλουν χρήματα σε αυτόν τον αγωγό, γιατί αυτές θα χρηματοδοτήσουν τον αγωγό, να είναι διατεθειμένες για να κατασκευαστεί αυτό όπως είναι τώρα τα πράγματα, και υπάρχει, όπως είπατε και εσείς, η εναλλακτική λύση της μεταφοράς μέσω LNG, κυρίως να υπογραμμίσω εδώ το σημαντικό ρόλο της Αιγύπτου. Η Αίγυπτος αποκτά μια πολύ μεγάλη στρατηγική σημασία, όχι μόνο γιατί έχει το μεγαλύτερο απόθεμα φυσικού αερίου στη Μεσόγειο, περισσότερες ποσότητα από ό,τι του Ισραήλ και φυσικά της Κύπρου, αλλά γιατί θα αποβεί ο πιο σημαντικός διαμετακομιστικός κόμβος για τη μεταφορά φυσικού αερίου της Κύπρου, επίσης και του Ισραήλ, στην Ευρώπη, και εκεί θα μπορούσε να γίνει αυτό ένας εντός εισαγωγικών αγωγός, δηλαδή μια γραμμή μεταφοράς φυσικού αερίου από την Αίγυπτο
προς την Ελλάδα μέσω LNG. Και νομίζω σε αυτό περισσότερο, για να είμαστε ρεαλιστές, θα πρέπει να προσβλέψουμε, καθώς και στη μεταφορά καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας από την Αίγυπτο και από το Ισραήλ. Ήδη της Αιγύπτου έχει προχωρήσει αρκετά. Γιατί η ηλεκτρική ενέργεια που θα μεταφέρεται από την Αίγυπτο προς την Ελλάδα και από εκεί προς την Ευρώπη θα είναι καθαρά οικολογική, πράσινη. Μάλιστα. Θα περιμένουμε και την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο, να δούμε και ποια είναι τα νέα μέσα από τις συνεντεύξεις που θα ακολουθήσουν. Θα ήθελα να πάμε λίγο στον πόλεμο στην Ουκρανία. Το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές τώρα. Πού βρισκόμαστε, κύριε καθηγητά? Βλέπετε να υπάρχει κάτι στον ορίζοντα? Βλέπετε κάποια στιγμή να σηκώνεται ένα περιστέρι ειρήνης? Ή το περιστέρι για να σηκωθεί θα πρέπει να αποφασίσει η Αμερική να συζητήσει με τον Πούτιν? Μια φορά υπάρχουν κάποιες ενδείξεις από την πλευρά των ΗΠΑ, όπως έδειξε και ο πρόεδρος Biden, καθώς και με τις συνομιλίες που έκανε με τον Ιταλό πρωθυπουργό κ. Ντράγκη, ότι και τη συνομιλία που είχε ο Υπουργός Άμυνας με τον αντίστοιχο ομόλογό του, με τον ομόλογό του, τον Ρώσο Σεϊγκού, ότι τουλάχιστον αφήνουν περιθώρια να υπάρχουν επαφές και ανοιχτές γραμμές για κάποια συνεννόηση. Μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται ότι οι πολεμικές επιχειρήσεις μπορούν να σταματήσουν. Τώρα, στο μέτωπο που με ρωτήσατε, στο βορρά και βορειοανατολικά, ιδίως γύρω από το Χάρκοβο, ο ρωσικός στρατός έχει αποχωρήσει, είτε πιεζόμενος από τις ουκρανικές δυνάμεις, είτε γιατί δεν άντεχε και δεν το θεωρούσε πια προτεραιότητα, δίνοντας στον Ντονπάς. Αλλά και εκεί, από ό,τι βλέπω, έχει σταματήσει η προέλασή τους. Δεν έχουν τις εφεδρίες, δεν έχουν τις δυνατότητες ο ρωσικός στρατός. Ξέρω, δεν είναι στρατός όπως ήταν παλιά η Σοβιετική Ένωση. Και το μόνο αποτέλεσμα το οποίο έχουν από ό,τι φαίνεται είναι η παράδοση της Μαριούπολης, που για αυτούς είναι εντελώς συμβολική, εφόσον το διαβόητο για αυτούς τάγμα του Αζόφ, το οποίο τους είχε πάρει τη Μαριούπολη το 2015, μετά τα γεγονότα του 2014, παραδόθηκε σήμερα όπως ξέρετε, και αυτό συμβολικά για αυτούς είναι αρκετά σημαντικό. Η στρατηγική σημασία της Μαριούπολης για τη Ρωσία αυτή τη στιγμή δεν είναι και τόσο σημαντική, με την έννοια ότι ούτως ή άλλως την Αζοφική θάλασσα την ήλεγχαν από το 2014, γιατί την έχουν κλέψει. Έχουν κάνει και μια γέφυρα στο Κέρτς, ανάμεσα στην Κρυμαία και στην Ρωσία. Είναι κατεστραμμένη η Μαριούπολη, αλλά ο συμβολισμός της είναι αρκετά σημαντικός και μπορεί δυνητικά σε λιμάνι να τους δώσει κάποιες δυνατότητες, αλλά κυρίως μπορούν τις δυνάμεις που είναι στη Μαριούπολη πια να τις μεταφέρουν λίγο προς βορρά, ούτως ώστε να επιδιώξουν κάποια μεγαλύτερη επιτάχυνση των στόχων τους στον Ντονπάς. Άρα, κύριε καθηγητά, ευνηδιάστηκε και ο Πούτιν. Δηλαδή, αν όλη αυτή η υπόθεση έχει να κάνει απλά και μόνο με τη Μαριούπολη, εισέβαλε σχεδόν από 3-4 σημεία, αν θυμάμαι καλά. Όλα αυτά για το συμβολισμό της Μαριούπολης και για το τάγμα των Αζόφ, μάλλον χωρίς σχέδιο μπήκε ο Ρώσος πρόεδρος. Μάλλον δηλαδή, ενώ εκεί και ως έτυχε πρευόταν. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Μπορεί να είχαν σχέδια επιτελικά να καταλάβουν τον Κίεβο μέσα σε λίγες μέρες, να ανατρέψουν την κυβέρνηση, να καταλάβουν το Χάρκοβο. Έχουν πετύχει βέβαια μια στρατηγική σημασία νίκη με την κατάληψη Κερσόνος, η οποία είναι αποφασιστική βόρεια της Κρυμαίας, γιατί ελέγχει ουσιαστικά τις εκβολές του Δνιπερού και με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν αυτό το οποίο έχει σταματήσει μετά το 2014, δηλαδή η παροχή ύδατος στην Κρυμαία, να αποκατασταθεί. Από αυτή την πλευρά λοιπόν, εκεί έχουν κάτι πετύχει, όπως και στον νότιο τομέα. Αλλά γενικά φαίνεται ότι μένουν από δυνάμεις, ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να νικήσουν και ούτε οι Ουκρανοί αυτή τη στιγμή έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μια νίκη τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Μεσοπρόθεσμα δεν το γνωρίζουμε αυτό, γιατί έχουν δυνατότητες εφεδριών. Η Ρωσία δεν έχει αυτή τη στιγμή δυνατότητες εφεδριών, εκτός αν κηρύξει τον πόλεμο και κάνει επιστάτευση, πράγμα το οποίο δημιουργεί άλλου είδους προβλήματα. Οι στρατιώτες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι ένα 15 με 20% των ικανών μάχημων στρατιωτών έχουν χαθεί, καθώς επίσης και ένα μεγάλο μέρος του υλικού της Ρωσίας. Η Ουκρανία έχει τη δυνατότητα μεσοπρόθεσμα να πάρει ακόμα μεγαλύτερο πολεμικό υλικό από τη Δύση, καθώς
και έχει εφεδρίες από την επιστράτευση την οποία έχει κηρύξει. Και οπότε είναι ακόμα η έκβαση, δεν τη γνωρίζουμε, αλλά βλέπω ότι η Ρωσία έχει τελματώσει. Αυτό ίσως είναι ένα κίνητρο στον Πούτιν για δύο πράγματα νομίζω, ή να αρχίσει κάποιους συμβιβασμούς και κάποιες διαδικασίες ρεαλιστικές για να καταλάβουν ότι δεν είναι σε θέση να νικήσουν όπως το υπολόγιζα. Μια συζήτηση στη ρωσική τηλεόραση με έκανε να υποπτευθώ ότι κάτι τέτοιο αρχίζει να αντιλαμβάνεται τουλάχιστον σε αναλυτές που δεν θα το είπε τυχαία σε βασικό ρωσικό κανάλι. Και το δεύτερο είναι που πολλοί μπορεί να συζητηθεί, που πολλοί το συζητάνε, ότι μπορεί άλλοι οι οποίοι βρίσκονται κάτω από τον Πούτιν να αισθάνονται ανασφαλείς και να προχωρήσουν σε κάποιο είδος πίεσης ή ακόμα και ενός ανακτορικού πραξικοπήματος με πρόσχημα την υγεία του ή οτιδήποτε άλλο, ούτως ώστε να αλλάξει η ηγεσία και να επέρθει μια διαφορετική προοπτική για τις διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ Θωμά κύριε καθηγητά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Χαράμπο Τσαρδανίδη. Νομίζω σημαντικά κάθε φορά τα όσα μας αναφέρει αναλύοντας και το κάνει και μέσα από την διδασκαλία του και μέσα από τα κείμενά του και μέσα από τις δημόσιες παρεμβάσεις του, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σε αυτό το δύσκολο κομμάτι της γης. Άρα θα δούμε αυτά τα οποία ανέφερε. Έχω την βεβαιότητα τον επόμενο καιρό μπροστά μας. Θα πάμε σε διαφημίσεις από αυτό το σημείο, θα επανέλθουμε για να πάμε στα καθημάς, να δούμε τι έγινε σήμερα στον τόπο, στην Ερόδο, ξεκινώντας από την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Πάνου Αλεξανδρή, ο οποίος ήρθε για την συνέχεια των έργων που αφορούν τις παρεμβάσεις στο δικαστικό μεγάλο της Ρόδου, έχει πάρα πολλά προβλήματα, την ψηφιοποίηση του χρηματολογίου, την παράταση έτσι, για το χρηματολόγιο, μέχρι κάποια στιγμή να γίνει αυτή η πολύ μεγάλη αποκατάσταση, αν θα γίνει, πότε θα γίνει, στο προϋπάρχον χτίριο που στεγαζόταν το χρηματολόγιο. Σε διαφημίσεις επιστρέφουμε.